Θυμηθήκαμε το περασμένο Σάββατο, δηλαδή όχι εμείς εδώ, αλλά στην Κρήτη είχαμε έναν αρκετά μεγάλο σεισμό. Ρούλα, καλώς ήρθες κι εσύ. Καλώς σας βρήκα και μπροστά από τις κάμερες. Λοιπόν, πολλοίς κόσμος έχει ανησυχήσει, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και γενικά, η λέξη σεισμός είναι πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων και ανησυχούμε όλοι αν αυτοί οι σεισμοί που έχουν γίνει, γιατί είχαμε και το καλοκαίρι, αν θυμάστε, έντονη σεισμική δόνηση στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της Πάτρας, και γενικά υπάρχει μια ανησυχία και γι' αυτό σήμερα είπαμε να ρωτήσουμε και τους ειδικούς να μας ενημερώσουν αν υπάρχει όντως λόγος ανησυχίας ή όχι. Είναι και τα σποτάκια αυτά, τα διαφημιστικά που βλέπουμε τελευταία για το τι πρέπει να κάνουμε με τους σεισμούς. Και πολλοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο για το μπορεί να έρθει, λέει, μεγάλος σεισμός και γιατί μας τα δείχνουν όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι οι ειδικοί είναι καλύτερα να έχουν το λόγο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γεράσιμο Χουλιάρα, τον σεισμολόγο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλή αρχή. Καλό ξεκίνημα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χουλιάρα, πρέπει να ανησυχούμε, ας ξεκινήσουμε έτσι. Πρέπει να μάθουμε να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Η λέξη ανησυχία δεν βοηθάει σε περίπτωση σεισμού ή οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής. Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα και αργά ή γρήγορα όλοι μας θα ζήσουμε και έναν ισχυρό σεισμό. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να προσέχει η πολιτεία και εμείς οι ίδιοι είναι τα κτίρια μας, οι κατασκευές μας. Mm-hmm. Και πράγματα μέσα στο σπίτι τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε τα μέτρα αυτοάμυνας και προσοχής και δεν υπάρχει λόγος καμίας ανησυχίας. Πάμε τώρα σε αυτούς που μας βλέπουν από την Κρήτη, που έχουν ανησυχήσει ασφαλώς. Τώρα ξαναχρησιμοποίησα τη λέξη ανησυχία, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά, διότι κουνηθήκανε αρκετά το περασμένο Σάββατο. Και θέλω να μας πείτε τώρα λίγο τι συμβαίνει στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή της Κρήτης με τους σεισμούς. Περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο. Ήδη είχαμε έναν ισχυρό σεισμό, τέτοιοι σεισμοί συμβαίνουν στην Ελλάδα κάθε 1-2 χρόνια. Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 3-24 ώρα. Έχουμε καταγράψει περίπου 8 δονήσεις μικρότερες, μικρότερου μεγέθους. Υπάρχει μία τάση για τη φθήνουσα πορεία που αναμένεται σε μετασεισμικές ακολουθίες και πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί έτσι ομαλά. Οπότε δεν περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή αυτό δεν ήταν ένας προσεισμός ενός μεγαλύτερου σεισμού. Από ό,τι φαίνεται ήταν ο κύριος σεισμός. Τη στιγμή που μιλάμε, προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο να πάμε για κάτι μεγαλύτερο. Αυτοί οι σεισμοί εξάρτητοι, Κυριακή Λίαν, γίνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος, σε 60 χιλιόμετρα βάθος. Είναι μακριά από τις ακτές της Κρήτης, είναι καμιά 50 χιλιόμετρα, οπότε όλοι αυτοί οι μικροί σεισμοί που είπα, γύρω στους 90 μικρότερου μεγέθους, δεν γίνονται καν αισθητοί. Και όπως είδατε κι εσείς, από ανταποκρίσεις ίσως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Κρήτη. Δεν έχει σχέση, κύριε Χουλιάρα, με το ρήγμα της Ανατολίας που ακούστηκε και... Ξέρετε, γιατί έχουμε θορυβηθεί πολύ με όλα αυτά που ακούγονται. Ίσως από τα χείλη μη ειδικών, αν θέλετε. Ζούμε σε ένα κράτος, δηλαδή, όπου δεν έχουμε καμία παιδεία για το θέμα. Δεν διδάσκεται το μάθημα στα δημοτικά, όπως θα έπρεπε, να ξέρουν και τα μικρά παιδιά να είναι ψύχρεμα και πώς να αντιδρούν, όπως γίνεται σε άλλα κράτη. Και κυριεύει η τρομολαγνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ίντερνετ, το οποίο δεν μπορεί, οποιοδήποτε μπορεί να κατέβει στο κεφάλι να γράψει. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι διαβάζουμε και σε ποιους δίνουμε σημασία και την εμπιστοσύνη μας, έτσι, στο αστεροσκοπείο. Κύριε Χουλιάρα και Ρούλα, σίγουρα είναι σημαντικό να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού. Όπως έχουμε πει και πολλές φορές μαζί, κύριε Χουλιάρα, είναι ότι η κάθε οικογένεια πρέπει να έχει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, τα μέτρα πρόληψης και ασφαλείας σε περίπτωση Αυτό που είπατε, κυρία Κίλια, είναι το πιο σημαντικό. Η οικογένεια να έχει καταρτήσει
με ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δηλαδή σε ποιο σημείο θα συναντηθούν τα διάφορα μέλη, τα παιδιά, ο πατέρας, η μητέρα, σε περίπτωση σεισμού. Γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι σε διάσπαρτα σημεία της Αθήνας ή της περιοχής. Το ρεύμα σίγουρα πέφτει σε μεγάλους σεισμούς, τα κινητά δεν δουλεύουν και γι' αυτό το λόγο επικρατεί ένας πανικός που αν ο καθένας από εμάς σε μια οικογένεια ξέραμε πού θα συναντήσουμε τη μητέρα, τον πατέρα, τα παιδιά, ξέρετε, και αυτό είναι θέμα, ξέρετε, να το κάνουμε μια Κυριακή εκεί που τρώμε, να κάνουμε ένα σχέδιο, να πούμε σε έναν ανοιχτό χώρο βέβαια, σε κάποια ανοιχτή πλατεία, μακριά από κτίρια, μακριά από καλώδια, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα σας δίνω το πεδίο του Άρεως. Δηλαδή, καταλάβατε, αν πούμε στο τάδε σημείο στο πεδίο του Άρεως. Και αυτό μας δίνει, μας δίνει και μία σιγουριά γενικά, ότι δεν έχουμε αυτή την ανασφάλεια και υπάρχει, Ρούλα, και ένα βίντεο. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, η Αλεξία Κοσμά, με την βοήθεια βέβαια μικρής ταινίας που έχει ετοιμάσει και η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση πριν γίνει ο σεισμός, όταν γίνει ο σεισμός κατά τη διάρκεια του και τι θα κάνουμε και στη συνέχεια. Να το δούμε αν είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το δούμε. Μαρία, τι ήταν αυτό, σεισμός? Σεισμός, παιδιά! Ψυχραιμία και πρόληψη είναι οι δύο λέξεις κλειδιά για να αντιμετωπίσει κάποιος έναν σεισμό. Πόσο ψύχρεμος μπορεί να μείνει κάποιος όμως όταν η γη κάτω από τα πόδια του τρέμει? Σεισμός! Αμάνη, παραδία μου! Γρήγορα, γρήγορα, έξω! Έξω, γρήγορα! Παραδία μου! Γρήγορα, όλοι έξω! Όχι, έλα εδώ, κάπου το τραπέζι, έλα με την κάτω του τραπέζι. Ηρεμία! Το μυστικό είναι να μην πανικοβληθείτε. Ελέγξτε τον εαυτό σας και εφαρμόστε με ψυχραιμία τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσετε τον πανικό να σας κυριεύσει. Εντάξει, παιδιά, σταμάτησε. Γρήγορα έξω! Στο ασανσέρ! Όχι στο ασανσέρ! Έλα, έλα. Ούτε ένα μπλουζάκι, ένα ρούχο, δεν πήραμε ένα δεύτερο ρούχο. Έλα, έλα, ξεκίνα, πάμε να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή προέχει να μετακινηθείτε σε κάποιο ανοιχτό χώρο όπως μια πλατεία, μακριά από γειτονικά κτίρια, τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια. Μη στέκεστε κάτω από μπαλκόνια ή στις εισόδους των κτιρίων. Αν ο σεισμός σας βρει στο τιμόνι, καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο. Παραμείνετε μέσα. Αποφύγετε τις γέφυρες και τις υπέργειες διαβάσεις. Μην φύγουμε καλέ, εδώ θα κάτσουμε. Εδώ θα κάτσουμε. Φελάθηκες παιδάκι με εδώ μέσα, θα μείνουμε. Και αν ξανακάνει σεισμό. Και άμα ξαναγίνει, θα είμαστε εδώ μέσα. Ανοιχτά είναι. Δεν έχει ούτε σπίτια, ούτε αυτοκίνητα, ούτε καλώδια, τίποτα. Να σου πω, δεν έχει και άδικο. Μα τι. Τελικά εδώ είναι η καλύτερη θέση, ε. Βέβαια. Όταν τα πρώτα κρίσιμα λεπτά έχουν περάσει, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρχών και μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητο γιατί παρεμποδίζετε το έργο των σωστικών συνεργείων. Μην επηρεάζεστε από ανυπόστατες φημολογίες και να είστε προετοιμασμένοι ότι θα ακολουθήσουν μετασεισμοί. Βάλε λίγο ραδιόφωνο να δούμε τι έγινε. Να σου πω κάτι. 5,5 ρίχτερ πρέπει να ήταν ο σεισμός. 5,5 είναι. Μην ακούς κανένα εφτάρι και τρελαθείς. Άντε και καλεφτάρι. Συζητήστε με τα παιδιά σας από πριν τι θα κάνετε σε περίπτωση σεισμού. Διδάξτε τα πώς να καλούν σε βοήθεια. Σημαντικό είναι να ορίσετε ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης μετά το σεισμό. Γιωργάκη, πες μου τα τηλέφωνα. Πυροσβεστική 199. Τηλέφωνα αστυνομίας 100. Νοσοκομιακά 166. Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112. Μπράβο, Γιωργάκη. Έλενα, για πες μου εσύ τι πρέπει να κάνουμε άμα γίνει σεισμός. Είμαστε ψύχρεμοι και βρίσκουμε ένα γερό τραπέζι για να κρυφτούμε από κάτω μέχρι να τελειώσει ο σεισμός. Η χώρα μας καταλαμβάνει την 6η θέση στον κατάλογο των πιο σεισμογενών χωρών του κόσμου. Η Ελλάδα, αν και κατέχει μόλις το 0,02% της επιφάνειας της γης, απελευθερώνει το 2% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας κάθε χρόνο και πλέον του 50% της ευρωπαϊκής. Έτσι, αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να ενημερωνόμαστε συχνά. Γιατί η γνώση των μέτρων προστασίας είναι η μόνη μας ασπίδα όταν ο χορός των ρίχτερ ξεκινάει. Εσύ όλα αυτά που έλεγες πριν στα παιδιά, πού τα ήξερες, πού τα έμαθα? Ενημερώθηκα και τα έμαθα. Και όταν ενημερώνεται κανείς, μαθαίνει. Είναι χρήσιμα αυτά τα βιντεάκια και πρέπει να σας πω ότι εγώ με τα παιδιά μου, ας πούμε, στο σπίτι, έχουμε κάνει ένα τέτοιο σχέδιο. Δηλαδή, έχουμε πάει από δωμάτιο σε δωμάτιο και έχουμε πει ότι σε περίπτωση σεισμού, πού πάμε, ας πούμε, στο κάθε δωμάτιο, ποιο είναι το πιο ασφαλές μέρος που μπορούμε να κάτσουμε? Πιστεύω είσαι από τις λίγες Ελληνίδες μητέρες που το έχουν κάνει αυτό. Εγώ δεν το έχω δεν κάνει. Δεν το έχεις κάνει. Βέβαια, τα παιδιά έχουν κάνει πάρα πολλές φορές στο σχολείο. Και μου μαθαίνουν κιόλας πράγματα, για να μην ειλικρινείς, που δεν τα ήξερα. Πάμε όμως τώρα να δούμε αυτό το θέμα, το οποίο
έχουμε έτσι προαναγγείλει μέσα από το teaser που δείξαμε, έχει να κάνει με τον καταβλισμό των σεισμόπληκτων στην Νίκαια πλέον. Υπήρχαν πολλοί τέτοιοι καταβλισμοί, τώρα έχουν μαζευτεί οι περισσότεροι πλέον στην Νίκαια, όπου ζουν 14 χρόνια σε ένα κοντέινερ. Τους έχουν ξεχάσει. Είναι και αυτό που μου είπανε και εμένα όταν μίλησα μαζί τους. Τους έχει ξεχάσει η πολιτεία, τους έχει ξεχάσει ο Δήμος. Θα το δείτε και εσείς, ότι υπάρχει μία εικόνα εγκατάλειψης αυτών των ανθρώπων εκεί. Δεν ενδιαφέρεται κανείς το πώς ζουν, κάτω από ποιες συνθήκες ζουν, αν έχει κρύο το χειμώνα, αν έχει τρομερή ζέστη το καλοκαίρι. Και πήγα εκεί και μίλησα με τρεις οικογένειες που ζουν εκεί τα τελευταία 14 χρόνια με όλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Και θα ξεκινήσουμε με το βίντεο της συνέντευξης της κυρίας Χαράς, μιας πολύτεκνης μητέρας με 9 παιδιά. Και αυτή η μάνα εμένα με συγκλώνησε, διότι έχει βγάλει 9 καταπληκτικά παιδιά. Το ένα παιδί εκ των οποίων είναι Ολυμπιονίκη στο πόλο και όλα τα παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό, είναι καλοί μαθητές στο σχολείο και δείχνει την δύναμη ψυχής μιας οικογένειας που μέσα από αυτές τις συνθήκες μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Πάμε να το δούμε.